Θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο της εκπομπής τον κύριο Λαγουδάκη, τον περιφερειακό διοικητή του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Λαγουδάκη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Είχα προλογίσει στην έναρξη της εκπομπής ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο όμορφο για τους περισσότερους, ωστόσο για κάποιες οικογένειες, τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, ήταν πολύ δύσκολο. Αναφέρομαι βεβαίως στην περίπτωση του 20χρονου φοιτητή, το οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση από την οικογένειά του τις προηγούμενες ημέρες, και νομίζω εκεί δηλώσατε παρόν, όσο παρόν βεβαίως δηλώσατε και χθες με την τραγική είδηση του χαμού ενός 47χρονου άνδρα εδώ στο Ηράκλειο και στο Γιώφυρο. Θέλω να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Θέλω να μου πείτε για το Σαββατοκύριακο που πέρασε και συγκεκριμένα για τις έρευνες και πώς ξεκίνησαν, και να μας μεταδώσετε λίγο το κλίμα από την διαδικασία η οποία έλαβε χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εμείς, όπως σωστά είπατε, ζητήθηκε η βοήθειά μας από την ελληνική αστυνομία, διότι την ευθύνη των ερευνών για τον 20χρονο φοιτητή τον είχε η ελληνική αστυνομία. Ζητήθηκε λοιπόν η συνδρομή της υπηρεσίας μας από την ελληνική αστυνομία και αμέσως ανταποκριθήκαμε με ένα διασωστικό σκύλο από την 3η ΕΜΑΚ και με τον drone στην 3η ΕΜΑΚ, που αρχίσαμε και σκανάραμε την ευρύτερη περιοχή από το Γάζι, Καβροχώρη, φτάσαμε μέχρι το Βαρδινογιάννιο, μέχρι τα Αλληνοπεράματα. Φτάσαμε μέχρι την Αμουδάρα, συνεχιζόταν οι έρευνες. Χθες το βράδυ, λοιπόν, γύρω στις 3.30. Και μετά, συγγνώμη σας διακόπτω, και μετά από 51 ώρες ερευνών, νομίζω ήταν ένα θρίλερ που ζούσε και η ίδια οικογένεια, αλλά και εσείς με την αγωνία που είχατε, προκειμένου να βρεθεί το πεδίο 20χρονος φοιτητής, που τελικά τουλάχιστον είχαμε έτσι αίσιο τέλος. Και εμείς αγωνιούσαμε και προσδοκούσαμε και θέλαμε να βρεθεί το παιδί ζωντανό, όπως τελικά και βρέθηκε. Χθες το βράδυ, λοιπόν, γύρω στις 3.30, ένας κάτοικος της περιοχής στα Καλέσα ενημέρωσε την αστυνομία ότι άκουγε φωνές από την ευρύτερη περιοχή. Κινητοποιήθηκε η αστυνομία στην ευρύτερη περιοχή και ζητήθηκε και η συνδρομή η δική μας τη νύχτα. Κινητοποιήθηκε, λοιπόν, η 3η ΕΜΑΚ με όλη της τη δύναμη εκεί. Βρέθηκε ευτυχώς ο 20χρονος στην αγροτική περιοχή εκεί στα Καλέσα και παραδόθηκε στο 166. Ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του, κύριε Λαγουδάκη? Κοιτάξτε, εμείς πιο πολύ με το επιχειρησιακό ασχολούμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν καταπονημένος, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι που ήταν εκεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω οι γιατροί μπορεί να απαντήσουν για τα υπόλοιπα της υγείας του. Να πούμε πάντως ότι για την ιστορία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο νεαρός. Ευτυχώς στο πλευρό του βρίσκεται και η οικογένειά του. Νομίζω δώσατε το δικό σας αγώνα, όπως άλλως σας έχουμε συνηθίσει σαν σώμα εδώ στην Κρήτη, πάντα σε έκτακτες περιστάσεις. Το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται εκεί και βρίσκεστε και εσείς ο ίδιος, μέχρι και οι αρχές του τόπου βρίσκονται εκεί στο σημείο, όπως το κάνετε και εσείς κάθε φορά. Ωστόσο, είχαμε άλλη μια περίπτωση χθες. Ανασύρθηκε τελικά ένας 47χρονος νεκρός στο Γιώφερο και άλλο ένα περιστατικό που απασχόλησε έτσι εδώ το Ηράκλειο. Για πείτε μας λίγο, γιατί κλήθηκαν, από ό,τι μάθαμε, μέχρι και δίτες της 3ης ΕΜΑΚ για την ανάσυρση σε μια δύσκολη περιοχή, σε ένα δύσβατο σημείο, έτσι. Γύρω στις 9, λοιπόν, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας. Είχαμε μια εκτροπή οχήματος, έπεσε μέσα στο ποτάμι, όπως είπατε κι εσείς. Αμέσως κινητοποιήθηκαν η 3η ΕΜΑΚ, οι διασωστικές ομάδες και οι δίτες της 3η ΕΜΑΚ που έχουμε εκεί καθημερινά σε υπηρεσία. Σταθεροποιήθηκε καταρχήν το όχημα, γιατί ήταν μέσα στο ποτάμι, στο νερό. Ανασύρθηκε μέσα από το όχημα ένα συμπολίτης μας εδώ, από ό,τι αποδείχθηκε μετά, από το Ηράκλειο μάλλον, περίπου 47 ετών, αλλά δυστυχώς κατά την ανάσυρση μας ενημέρωσαν οι δίτες ότι μάλλον είχε καταλήξει, και όπως επιβεβαιώθηκε και μετά, λοιπόν, από τους γιατρούς. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι είχαμε συνομιλήσει την Παρασκευή για να κάναμε αυτή την κουβέντα την Παρασκευή. Το αφήσαμε για Δευτέρα. Μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο με τα αρνητικά που μόλις μεταδώσαμε, αλλά στο θετικό της υπόθεσης είναι ότι είστε εδώ, κύριε Λαγουδάκη, προκειμένου να μιλήσουμε και για το κομμάτι της αντιπυρικής περίοδου. Νομίζω ότι η Κρήτη φέτος το καλοκαίρι θα περάσει μια δύσκολη περίοδο. Αυτό είναι τουλάχιστον που μεταφέρεται μετεωρολογικά, αν θέλετε, τουλάχιστον. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και εκεί θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η συνδρομή. Ξέρουμε πάνω κάτω ποια θα είναι του πυροσβεστικού σώματος, ποιος είναι ο σχεδιασμός, αλλά και τελικά εμείς που βγαίνουμε έξω, τι πρέπει να προσέξουμε? Γνωρίζω ότι τακτικά δίνετε συμβουλές και οδηγίες σε όλο τον κόσμο.
Καταρχήν, σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε την επικινδυνότητα της φετινής αντιπυρικής περίοδου και να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες της Κρήτης, γιατί για τον 1,5 μήνα που διανύουμε την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, μπορώ να πω ότι δεν πάμε καλά. Έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών καθημερινά σε όλη την Κρήτη. Οι συνάδελφοι περιπολούν καθημερινά, βρίσκονται κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο στις επάλξεις, αντιμετωπίζουν αυτά τα συμβάντα. Αλλά με την ευκαιρία που μου δίνετε, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συμπολίτες μας ότι αν συνεχίσουμε έτσι, διότι το επόμενο δίμηνο θα είναι το κρίσιμο δίμηνο, δηλαδή μέχρι τέλη Αυγούστου που λέω εγώ, επειδή καθημερινά θα είναι οι μέρες με χαμηλή υγρασία, ήδη η Ήπεθρος έχει πάρα πολύ χόρτο λόγω του χειμώνα. Ξέρετε, είχαμε ένα άσχημο χειμώνα με ακραία καιρικά φαινόμενα. Είχαμε υψηλές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Στην Ανατολική Κρήτη έχει πάρα πολύ χόρτο, άρα πάρα πολύ καύσιμη ύλη. Με το παραμικρό ατύχημα θα γίνει μεγάλο συμβάν που δεν το προλάβει η υπηρεσία. Μέχρι στιγμής καταφέρνουμε και ανταποκρινόμαστε. Αλλά αν συνεχίσουν οι συμπολίτες μας να πειραματίζονται με τη φωτιά, με τον τρόπο που πειραματίζονται κάθε μέρα και δίνουν συμβάντα, πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει το ατύχημα. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει μεγάλο ατύχημα στην Κρήτη και δεν πρέπει να γίνει. Λοιπόν, με την ευκαιρία που μου δίνετε, θα ήθελα να τους παρακαλέσω, όχι επειδή απαγορεύεται, ξαναλέω. Το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη είναι εδώ ούτε για να βεβαιώνει παραβάσεις, ούτε για να οδηγεί συμπολίτες μας στα αυτόφορα. Αλλά σεβόμενο το ρόλο και την αποστολή του, που ο ρόλος και η αποστολή του είναι να προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών στην Κρήτη, με 30 υπηρεσίες που έχει στην Κρήτη, είναι αναγκασμένο στους λίγους που εμφανίζουν μια παραβατική συμπεριφορά να εφαρμόζει την νομοθεσία. Και είναι υποχρεωμένο να την εφαρμόσει στους λίγους για να προστατεύσει τους πολλούς. Είδατε πέρυσι τι έγινε στην Αθήνα. Καταρχήν, πρέπει να αντιληφθούν όλοι στην Κρήτη ότι καμία φωτιά δεν ξεκινάει ούτε ένα στρέμμα, ούτε δύο στρέμματα, ούτε χίλια στρέμματα. Όλες οι φωτιές ξεκινάνε από μισό τετραγωνικό. Περίπου. Μπορεί και από πιο λίγο. Και εξελίσσονται και γίνονται φαινόμενα τύπου μάτι. Και το ότι το μάτι, όπως λέω εγώ συχνά, έγινε στην Αθήνα πέρυσι, δεν σημαίνει ότι φέτος δεν μπορεί να γίνει στην Κρήτη. Και δεν πρέπει να γίνει. Και για να μην γίνει, να μην έχουμε καταστροφές, όπως είχαμε στην Αθήνα, ένας συμπολίτης μας πήγε να κάψει σε ένα τετραγωνικό κάποια ξερά ξύλα και έκαψε 2.000 κατοικίες και 102 ανθρώπους. Η πυρκαγιά είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει επιστροφή. Εκεί ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει ως παράδειγμα το μάτι για εμάς να προσέξουμε περισσότερο, ή νομίζετε ότι τελικά η απερισκεψία είναι αυτή που παραμένει και είναι, νομίζω, ένας αστάθμητος παράγοντας που δεν μπορεί να τον υπολογίσει τελικά κανένας, ούτε εσείς οι ίδιοι, έτσι? Όπως έχω ξαναπεί εγώ πολλές φορές, εγώ σαν διοικητής των υπηρεσιών δεν μπορώ να εγγυηθώ μια πυρκαγιά που ξεκινάει που θα σταματήσει. Αν θα σταματήσει στο επόμενο βουνό, στο πρώτο βουνό, στο πρώτο χωριό ή στο πέμπτο χωριό. Πώς λοιπόν ένας συμπολίτης μας, χωρίς να τον υποτιμώ, που δεν έχει και επαγγελματική εμπειρία, λέει ότι θα κάνω μια ελεγχόμενη καύση μέσα στο καλοκαίρι, σε ένα οικοπαιδικό χώρο, σε ένα ρέμα που πειραματίζονται με υπολείμματα καλλιεργειών που καίνε, με πλαστικά, με διάφορα, και είναι σίγουρος ότι θα τη σταματήσει? Οι περισσότερες φωτιές που πάμε, πυρκαγιές που εξελίσσονται, όλοι λένε μετά που συλλαμβάνονται γι' αυτό το λόγο ότι υπολόγιζα ότι θα σταματήσει εδώ. Αλλά δυστυχώς, ξαναλέω, η φωτιά είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει οι συμπολίτες μας να μην έρχονται σε επαφή, όχι, ξαναλέω, όχι επειδή το απαγορεύει η νομοθεσία, αλλά σεβόμενοι τη ζωή και την περιουσία τη δική τους και μετά των υπολείπων συμπολιτών, διότι τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Σε επίπεδο ετοιμότητας, πώς είμαστε, κύριε Λαγουδάκη? Τι λέω, δεν είναι μόνο να μιλάμε και να δίνουμε νουθεσίες κάθε τρεις και λίγο στους πολίτες? Και τι εννοώ, υπάρχουν συλλήψεις, το κυνηγούν οι αρχές έτσι ώστε να μην υπάρξουν παραβάτες? Θα μου πείτε, δεν μπορεί να είναι και πίσω από τον καθένα μας που μπορεί να ανάψει ένα σπίρτο, να ανάψει μία φωτιά, να κάψει δύο ξερά χόρτα. Πώς είμαστε σε αυτό το κομμάτι? Κύριε Κουμαντάκη, εμείς την περασμένη Τετάρτη κάναμε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και με τον κύριο Αρναουτάκη και την κυρία Κοζηράκη μία ημερίδα όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών εδώ στο Ηράκλειο, και ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο όλοι οι δασάρχες, οι στρατιωτικοί διοικητές, οι αστυνομικοί διευθυντές, οι διοικητές πυροσβεστικών υπηρεσιών, εθελοντικές ομάδες, οι δήμαρχοι της Κρήτης. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες τη φετινή αντιπυρική περίοδο, όπως απέδειξαν και το χειμώνα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, θα είμαστε δίπλα στον πολίτη και είμαστε σε 24ωρη βάση σε μία ετοιμότητα. Αλλά
Όπως προείπα πριν, εάν δεν μας βοηθήσει ο πολίτης και αν δεν καταλάβει την επικινδυνότητα της φετινής αντιπυρικής περίοδου, που ξαναλέω δεν κινδυνολογώ, είναι η πιο επικίνδυνη των τελευταίων 20 ετών για την Κρήτη. Η Κρήτη έχει ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό παράλληλο που βρίσκεται, έχει συγκεκριμένες ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες το καλοκαίρι, ιδιαίτερα η νότια Κρήτη έχει έντονους ανέμους, ακραία φαινόμενα όσον αφορά τα ανεμολογικά της. Λοιπόν, εάν συνεχίσει λοιπόν ο κόσμος και ανάβει φωτιές για το παραμικρό, χθες το βράδυ, 9.30 ώρα, συνελήφθη από αυτοφόρο ένας κάτοικος στην περιοχή των Βρυσών να βάζει φωτιές σε ένα χωράφι. Τον συνέλαβαν επιτόπου με την αυτόφορη διαδικασία. Άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Και σε μια περιοχή που πέρασε τόσα δεκαετία. Σε μια περιοχή που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από μια μεγάλη πυρκαγιά. Και βλέπετε ότι ο κόσμος. Είχαμε σύλληψη δηλαδή, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και βλέπετε ότι ο κόσμος εξακολουθεί και πειραματίζεται με τη φωτιά. Αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο, ξαναλέω, είναι επικίνδυνο φαινόμενο η πυρκαγιά και δεν πρέπει κανένας να έρχεται σε επαφή με τη φλόγα αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα. Κύριε Λαγουδάκη, και με αυτό το μήνυμα θέλω να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε σήμερα εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV και στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ. Ξέρω ότι τα καλοκαίρια είναι. Κυρίως τα καλοκαίρια, η θερινή περίοδος είναι αυτή που σας κάνει να είστε σε ένα βαθμό παραπάνω σε ετοιμότητα. Καλή δύναμη λοιπόν και εδώ θα είμαστε τουλάχιστον για θετικές ειδήσεις και όχι για αρνητικές. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας δίνετε να επικοινωνούμε με τους πολίτες της Κρήτης. Να είστε καλά.